Όπως γνωρίζετε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήρθε η στιγμή εγώ να αποκλείσω την ομάδα. Σας κάλεσα εδώ σήμερα όχι για να δείξουμε ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει, απλά με αγάπη να συζητήσουμε κάποια πράγματα και φυσικά την αποχώρησή μου από την ομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να σεβαστείτε ό,τι σας πω, να γραφτεί, να υποθεί και σίγουρα να πω ότι με βαριά καρδιά φεύγω, αποχωρώ από την ομάδα, αλλά την καλύτερα δεν φεύγω γιατί είναι εδώ πολύ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα να πούμε που φτάσαμε εδώ, η δικιά μου διαδρομή ξεκίνησε το 2014 στην ομάδα, βοηθώντας, αλλά όχι δίπλα στην ομάδα. Το λόγο το γνωρίζετε, έπαιζα μπάσκετ, είχα τις δικές μου επαγγελματικές αρμοδιότητες της ομάδας που ήμουνα. Αλλά πάντα με γνώμονα ότι βοηθάω την πόλη μου και φυσικά την ομάδα της Καρδίτσας στο μπάσκετ, ήθελα με κάποιο τρόπο να είμαι και εγώ κοντά. Αυτός ο στόχος έγινε με παρόρτηση του φίλου μου και αγαπημένου μου του Πάρου του Γιώργου του Τσαμούρα από το 2014. Δεν θα βάλω ζυγαριά τι έχω δώσει από το 2014 ως το 2021 που η ομάδα ήρθε και έπαιξε. Δεν υπάρχει λόγος να τα λέμε αυτά. Όλοι πολλοί γνωρίζουν μέσα στην Καρδίτσα τι μέχρι το 21 τι έχω κάνει. Ή μάλλον δεν γνώριζε μέχρι το 21. Πάμε από το 21 και μετά που ήρθα, αφού σταμάτησα την επαγγελματική μου δραστηριότητα και αποφάσισα να έρθω να παίξω στην Καρδίτσα. Αποφάσισα να έρθω να παίξω στην Καρδίτσα γιατί το είχα υποσχεθεί στον πατέρα μου πριν πεθάνει, γνωρίζοντας με κάποια πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας ότι δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είναι ακόμα στη ζωή. Έτσι, ο πατέρας μου συγκεκριμένα, όπως γνωρίζω και άλλους πατεράδες από άλλους παίκτες, ήταν ένας άνθρωπος που αν έπαιξα 1000 παιχνίδια, ήρθε στην Αθήνα ή όπου έπαιζα μπάσκετ τουλάχιστον στα 170. Ήταν ένας δίπλα μου, αλλά από μακριά απόσταση άνθρωπος. Και γνωρίζοντας, όπως είπα πριν, το πρόβλημα υγείας που είχε, θέλησα να επιστρέψω στην Καρδίτσα. Ήμουν σίγουρος ότι η ομάδα θα ανέβει στην Α1 κατηγορία, από τη στιγμή που, εντάξει, δεν το λέω εγωιστικά, θα αγωνιζόμουν στην ομάδα. Τα καταφέραμε. Όλοι μαζί. Η προσπάθεια δεν είναι του Γιάννη, είναι συλλογική προσπάθεια. Σε μια ομάδα είναι συλλογική και πάντα πρέπει όλοι να. Και πρέπει να λέγονται όλα. Από τον κύριο Γιώργο Χριστούλα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κύριο Γιώργο Χριστούλα, που μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια που ήμουν στην ομάδα υπήρχαν στιγμές και είναι φυσιολογικό σε μια ομάδα να υπάρχουν κόντρες και διαφωνίες. Στον επαγγελματικό αθλητισμό, για να μην αναφέρω τα δικά μου ή δικές μου εμπειρίες, δικά μου βιώματα ή από συμπαίκτες ή από καταστάσεις μέσα από ομάδες, υπάρχουν εντάσεις. Και έτσι είναι το φυσιολογικό. Εντάσεις έχεις και με την κόρη σου και με το γιο σου και με τη γυναίκα σου και με το φίλο σου ακόμα, τον πολιτό σου που λέμε. Έτσι είναι η ζωή όμως. Υπάρχουν εντάσεις για το καλό και το συμφέρον της ομάδας. Άρα, οφείλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στον κύριο Γιώργο Χριστούλα που κάποιες στιγμές τον πήγανε. Εξίσου. Το ίδιο θα έλεγα και για τον κύριο Κώστα Πλίτσα. Που αναφέρομαι σε αυτά τα ονόματα, συγγνώμη, γιατί είναι το Δέλτα Σίγμα και ήταν τα άτομα που ήταν κοντά στην ομάδα όλα αυτά τα χρόνια που το Δέλτα Σίγμα, η παρέα αυτών που έλεγα πάντα των παιδιών που έχουν χτίσει κάτι καλό. Οπότε αναφέρομαι στον κύριο Κώστα Πλίτσα, που εντάξει, δεν έκανα και πολλές φορές, αλλά αναφέρομαι και λέω και εκεί ένα μεγάλο συγγνώμη. Στον κύριο Ζήση Χρήστο. Στο λογιστή, που το γνωρίζετε γιατί έχει και επαγγελματικές δραστηριότητες στην Καρδίτσα, είναι ένας άνθρωπος σχεδόν που είναι στην ομάδα χρόνια και βοηθάει και αυτός από τη δικιά του πλευρά. Επίσης, τον κύριο Φάνη Καϊμακάνη, για τον ίδιο λόγο, που ήρθαμε κάποιες στιγμές, όπως με όλους, όπως αναφέρω και πριν, εντάσεις, ένα μεγάλο συγγνώμη. Στον κύριο Λεωνίδα Τανοβασίλη, που εκεί δεν είχαμε πολλές διαφωνίες, να κάνουμε λίγο πλάκα, να τα λέμε όλα σε όλα. Ό,τι μπορεί να έχει κρατήσει από μένα σαν πικρία, του οφείλω ένα μεγάλο συγγνώμη. Επίσης, τον κύριο Κώστα Μπανιό, τον γιατρό της ομάδας, που ανιδιοτηλώσει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα και προσφέρει τις υπηρεσίες του, ένα μεγάλο συγγνώμη. Και πάμε τώρα στον κύριο Δελιγιάννη Χρήστο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η ζωή του αφαιρέθηκε να σταματήσει τον μπάσκετ νωρίς. Και αυτό είναι πολύ πικρό, γιατί όταν κακά τα ψέματα, συμβαίνει κάτι και δεν ξέρεις μετά πώς να το διαχειριστείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ο Χρήστος είναι ένα παιδί ο οποίος αγαπάει την ομάδα, όπως και οι προηγούμενοι, και θέλει το καλό της ομάδας. Η διαφορά είναι ότι ο Χρήστος με τα υπόλοιπα παιδιά και με τον Γιάννη τον Μπουρούση θεωρεί τον εαυτό του δηλαδή, παράγοντα. Ο Γιάννης, όπως γνωρίζετε, ήρθε εδώ σαν Γιάννης, όχι σαν Μπουρούσης. Ήρθε σαν Γιάννης, ένα παιδί που ξεκίνησε την Καρδίτσα, έφυγε και ξαναγύρισε την Καρδίτσα για να βοηθήσει, όπως είπα πριν, μια προσπάθεια αυτών των ανθρώπων για να μπει στην τούρτα το κερασάκι για να ανθίσει αυτό το πράγμα.